Η έλξη μεταξύ των δύο ανδρών είναι αμοιβαία. Η σχέση τους θα κρατήσει 10 χρόνια. Για 10 χρόνια θα είναι ο Φιντέλ και ο Τσέ, ο Τσέ και ο Φιντέλ. Μέχρι το 1965, οι δύο Μπαρμπούντος, ενωμένοι με ένα αμοιβαίο θαυμασμό, θα γράψουν εξαιρετικές σελίδες στην επαναστατική ιστορία του 20ου αιώνα. Οι διαφορετικές αντιλήψεις για την Επανάσταση και οι παγίδες της εξουσίας θα δώσουν στην ιστορία τους ομοιρικές διαστάσεις. Μια ιστορία που ξεκινάει στην πόλη του Μεξικού, μια νύχτα του Ιουλίου του 1955. Ο κύριος στόχος του Κάστρο είναι να απαλλαγεί η χώρα του από το δικτάτορα. Συμφωνούν στην ανάγκη ένοπλης εξέγερσης. Το σχέδιο του Κάστρο είναι να αποβιβαστούν κρυφά στην Κούβο με μια μικρή ομάδα εκπαιδευμένων ανδρών και να ανατρέψουν τον Μπατίστα. Οι δύο άντρες που δεν έχουν πατήσει τα 30 συζητούσαν όλη νύχτα. Το σχέδιο φαινόταν παρανοϊκό και πράγματι ήταν. Η καταιγίδα χτυπάει το παλιό πλοιάριο, τον Grand Ma, που νοικιάστηκε από τον Κάστρο και κουβαλάει 4 φορές το βάρος του. Οι άνδρες έχουν αυτεία. Ένας από τους 82 επιβάτες είναι ένας μυστηριώδης Αργεντινός που έχει υπογράψει σαν γιατρός. Έχει ραντεβού με την ιστορία και τον εαυτό του. Γράφει στους γονείς του. Το μέλλον μου είναι συνδεδεμένο με την Κουβανέζικη Επανάσταση. Ή θα θριαμβεύσω μαζί της ή θα πεθάνω εκεί. Αυτό δεν ήταν απόβαση αλλά ναυάγιο. Δεν μπορούσε να υπάρξει χειρότερη τοποθεσία. Οι άνδρες του Κάστρο δεν πρόλαβαν να βγουν από τους βάλτους όταν τους στρίμωξαν οι στρατιώτες του Μπατίστα. Με μεγάλη δυσκολία μόλις και κατάφεραν 20 από αυτούς να ενωθούν και πάλι στη Σιέρα Μαέστρα στα άγωνα βουνά της Ανατολικής Κούβας. Αν και του συνόδεψε σαν γιατρός, ο Γκουεβάρα παίρνει ένα κουτί με πυρομαχικά αντί της ιατρικής του τσάντας. Από εδώ και πέρα, πριν απ' όλα, θα είναι αντάρτης. Λαμβάνω την ευκαιρία από την επίσκεψη του Κουβανού δημοσιογράφου και στέλνω τους χαιρετισμούς μου στους ανθρώπους που αποφάσισα να υπερασπίσω μέσα από τη δράση και τη σκέψη του αρχηγού μας, του Φιντέλ Κάστρο. Conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Ο γιατρός θα αποδειχθεί ένας υποδειγματικός στρατιώτης, τραχής, θαραλέος και με εξαιρετική στρατηγική. Ο Γκουεβάρα ανακαλύπτει ότι του αρέσουν τα όπλα και ότι είναι ευτυχής με τον ανταρτοπόλεμο. Στη φωτιά της μάχης ζει ίσως τις ωραιότερες στιγμές της ζωής του. Οι μάχες κράτησαν για 2 χρόνια. Ο Μπατίστα με ένα στρατό 10.000 ανδρών δεν μπόρεσε να περικυκλώσει τους 300 αντάρτες στη Σιέρα Μαέστρα. Στο τέλος του 1958 ο Κάστρο αντεπιτίθεται. Διατάζει τους δύο καλύτερους λοχαγούς του, τον Γκουεβάρα και τον Καμίλιο Σιενφουέγκος, να διασχίσουν το νησί από ανατολικά μέχρι δυτικά και να προελάσουν στην Αβάνα. Με μια ελαφρά οπλισμένη ομάδα μόλις 100 ανταρτών, ο Γκουεβάρα πετυχαίνει την απίθανη αποστολή να καλύψει 640 χιλιόμετρα σε μερικές εβδομάδες. Το Δεκέμβριο βρίσκεται πρώτο πυλόν της Σάντα Κλάρα, την πρωτεύουσα της κεντρικής επαρχίας. Άρχισα να αναλύω αυτό τον ασθηματικό Αργεντινό. Ήταν τρομερά χαρισματικός όταν μιλούσε. Μιλούσε με μια φανταστική λογική. Είχε έρθει από τόσο μακριά για να υπερασπιστεί τη χώρα μου. Ήξερα ότι βρισκόμουν μπροστά σε ένα ξεχωριστό άνδρα. Εκείνο που ήταν ενδιαφέρον ήταν ότι ο Τσέ μπορούσε να συγκεντρώσει και να οργανώσει τους χωρικούς μέσα σε 2 μήνες. Εκατοντάδες στρατιώτες πήγαν με το μέρος του.
Οργάνωσε μια σχολή για νεοσύλλεκτους και όταν είχαν εκπαιδευτεί στον ανταρτοπόλεμο, κατατάσσονταν όπου χρειαζόντουσαν περισσότερο. Εκείνη την εποχή υπήρχε ένα αρματωμένο τρένο. Η επίθεση στο τρένο που ήταν γεμάτο όπλα και η κατάληψη της Σάντα Κλάρα το τελευταίο οχυρό πριν την Αβάνα ήταν οι αποφασιστικές πράξεις που άνοιξαν το δρόμο προς την νίκη. Οι άνθρωποι ανακάλυψαν το κουράγιο και την τόλμη του ήδη μυθικού κομμαντάντε που τον έλεγαν Τσε Γκουεβάρα. Ο μύθος του μεγαλώνει και απλώνεται σε όλη τη χώρα. Ο Γκουεβάρα, που είναι τρομερά αμήλικτος, παρακολούθησε εκατοντάδες εκτελέσεις χωρίς κανέναν ενδιασμό και δηλώνει «Η επαναστατική δικαιοσύνη είναι η αληθινή δικαιοσύνη. Όταν επιβάλλουμε την ποινή του θανάτου, έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε». Επιμένει ότι όλοι οι αξιωματικοί πρέπει να λάβουν μέρος στις εκτελέσεις, ώστε η ευθύνη να είναι συνολική. Μετά τη νίκη, η Περουβιανή σύζυγός του φτάνει στην Κούβα με τη μικρή Χιλντίτα. Ο Τσέ της λέει ότι είναι καλύτερα να χωρίσουνε. Έχει γνωρίσει μια νεαρή γυναίκα στη Σάντα Κλάρα, την Αλέιντα Μάρς. Την παντρεύεται τον Ιούνιο του 1959 και κάνουν 4 παιδιά σε 6 χρόνια. Έφτασα στην Αβάνα το Μάρτιο του 1959 και με πήγαν στο σπίτι του Τσε Γκουεβάρα που βρισκόταν στην κορυφή ενός λόφου και έβλεπε τη θάλασσα της Ταράρα και ήταν σαν φρούριο. Η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη, με αξιωματικούς και επαναστάτες να πηγαίνουν έρχονται, όλοι με γένια και μακριά μαλλιά. Η γυναίκα του Τσε, η Αλέιντα, με χαιρέτησε και με πήγε στην αίθουσα του διοικητή. Είχε μια κρίση άσθματος εκείνη τη νύχτα και ήταν στην κρεβατοκάμαρά του. Με υποδέχτηκε γυμνόστιθος και ξαπλωμένο στο κρεβάτι. Μου ξεκαθάρισε αμέσως του τι οργάνωσαν εκείνος και ο Φιντέλ Κάστρο. Μετά, αφού τον άκουσα, του είπα: «Διοικητά, αν κατάλαβα καλά, αυτή είναι μια πολύ ριζοσπαστική επανάσταση». Και μου απάντησε: «Αυτή είναι μια σοσιαλιστική επανάσταση». Και δεν θα ξεχάσω ποτέ την έκφραση του προσώπου του όταν έβαλε το δάχτυλο έτσι στο στόμα σαν να έλεγε ότι ήταν μυστικό. Ο Γκουεβάρα είχε ζητήσει από τον Ντεμπέστρ να το κρατήσει μυστικό, γιατί στους πρώτους αυτούς μήνες της Επανάστασης η σοσιαλιστική μορφή της δεν ήταν ακόμα ξεκάθαρη και ο Τσέ και ο Κάστρο ήθελαν την υποστήριξη του επίσημου κομμουνιστικού κόμματος. Αλλά ο Φιντέλ λάμβανε υπόψη του και τους φιλελεύθερους συμμάχους του στην κυβέρνηση. Ο Κάστρο ζήτησε από τον Γκουεβάρα να ετοιμάσει μυστικά με μια μικρή ομάδα ειδικών ένα ευρέως φάσματος πρόγραμμα αγροτικής μεταρρύθμισης. Με αυτόν τον τρόπο θα υποφελούνταν 200.000 οικογένειες από αναδιανομή γης. Η απαλωτρίωση και οι μικρές αποζημιώσεις που δόθηκαν στους γεωκτήμονες τους έκαναν να καταγγείλουν την κυβέρνηση και να τη συγκρίνουν με το καρπούζι που είναι πράσινο απ' έξω αλλά κόκκινο από μέσα.